Στην οκταφωνία, όπου υπάρχει εκεί. Να δόξα σοι το δείξαντι το φως, αρχοντόνιος, αρχοντόνιος, και τα λοιπά. Πάμε στο σαμπάκ. Βαγγέλη, έλα τα λέω μαζί. Τι σημαίνει άρχον υμνοδός. Στο Σαμπάχ. Έχει κατά τον πρίγκο την κλίμακα του πρώτου ήχου με τρεις διαφοροποιήσεις έλξεων. Τον σον, το σι και τον ανωρέ. Παβουγαδί, παβουγα, παβουγαδί, καγαβουγα. Και εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η έλξη πρέπει να είναι τόσο όσο. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Στην βυζαντινή μουσική είναι. Παβουγαδί, καγαδί, κακέδι, δικέζο, και νίζα και πάνι. Και δίγα βουγα, δίγα βουβουπα. Από μικρός, από μικρός. Θα ανοίξω το στόμα έτσι για να μην είμαι σαν τραγουδιστής, αλλιώς με ου, ψάρτης. Έχεις το μόριο που βάζει μέσα, με πάμε στο δεύτερο, στο χουζάμ. Το χουζάμ είναι ένας λίγο περίεργος ήχος για μας, ο οποίος είναι μεταξύ τετάρτου και δευτέρου ήχου, με βάση τον βου. Εμείς λέμε βάση τον δύο. Στο χωριό μου το χουζάμ, αν δεν το χορέψουν 50 φορές τη βραδιά, δεν τελειώνει το πανηγύρι. Αυτό είναι αλήθεια και θα σου πω όμως γιατί. Υπάρχει ένα οργανικό κομμάτι που λέμε... Το έχεις μέσα εδώ πέρα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι άλλο. Ο δεύτερος ήχος έχει ήθρος οικετευτικό, παρακλητικό και όλες αυτά τα... Θα πω κάτι, μην γελάσετε. Όταν βγαίνετε έξω στο δρόμο και δείτε κάποιον επέτη, αυτό που σας ζητάει, σας το ζητάει σε δεύτερο ήχο. Λέει, δώσε μου κάτι κύριε, δώσε μου, δώσε μου. Αυτό είναι το διάστημα σον λα. Και όταν μεν κινείται η μελωδία στις χαμηλές περιοχές, είναι κοιτευτική. Γράφει ο Χουρμούζιος, ο Χρύσανθος που έχει γράψει το μεγάλο θεωρητικό το δικό μας της Βυζαντινής. Όταν όμως αυτός ο ήχος εξέρχεται, λέει, της συγκεκριμένης περιοχής που ψάλετε, τότε γίνεται ειδονικός. Ίσως, λέει, αυτός να ήταν ο ήχος που έψαλαν, που τραγούδισαν στον Οδυσσέα οι Σιρήνες και τον καθήλωσαν. Το γράφει μέσα σε στίχο του στο Αναστασιματάριό μας. Δεν κατεβαίνει κανένας κάτω. Σας κούρασα νομίζω. Τελειώνω γιατί αυτό θεωρώ σημαντικό, ότι προηγουμένως σας είπα για το χισάρ. Μέσα έχεις ένα τραγούδι, Βαγγέλη, σε ζυγό, σε μουστάρ. Σε μια χρώα, στη Βυζαντινή υπάρχουν τρεις χρώες. Στην αρχαιότητα υπήρχαν 702.
Άρα και τα σύμβολα της βυζαντινής μουσικής τότε ήταν 1620. Φανταστείτε τι γινόταν. Αυτά τα σύμβολα έχουν μια περιορισμένη, ας το πούμε, δυνατότητα, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Είπα προηγουμένως στο Χισάρ. Πάμε στο ζυγό. Ο ζυγός είναι το μουστάρ. Η ενδιάμεση φθόγκη είναι τραβηχτή επάνω. Μαρίας δάκρυα. Εκφράζει το δάκρυα. Πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι το κλειτό. Το κλειτόν και η ονομασία του στην αραβοπερσική μουσική είναι το Νισαμπούρ. Και αυτό εδώ πέρα έχει μια ιδιαιτερότητα που έχει δύο τόνους κολλημένους. Δίγα βουγα δικιά, δικιά δίγα βουδί. Αυτά τα θεώρησα ότι είναι σημαντικά στοιχεία μέσα σε μια σημειογραφία και γι' αυτό με συγχωρείτε που σας είπα τελείωσα και δεν τελείωσα. Τώρα τελείωσα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και πριν πάμε στο τιμόμενο πρόσωπο, μία μικρή παρέμβαση από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Θερίου, που θέλει να μας διαβάσει κάτι. Πολύ μικρή παρέμβαση, γιατί είχα παραλάβει την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου μέχρι και χθες και είχα ξεφυλίσει και τις 303 σελίδες του βιβλίου, το λέω ειλικρινά, είχα ξεκοκαλίσει, κύριε Κονιτόπουλε. Πριν από 2 ώρες παρέλαβα το βιβλίο, γιατί τώρα βγήκε το βιβλίο, και στο εσώφυλλο του ακριβώς, δηλαδή από το εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο σε ένα κομμάτι του, έχει 2 πολύ σημαντικούς Έλληνες οι οποίοι έγραψαν για το βιβλίο. Και σας διαβάζω λοιπόν τι έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης. Αγαπητέ κύριε Κονιτόπουλε, θεωρώ ότι η προσπάθεια να διασωθεί η πολιτισμική μας παράδοση είναι αξιέπαινη και σας συγχαίρω γι' αυτό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Λιτός και δωρικός. Και ο δεύτερος, στο οπισθόφυλλο επίσης, είναι ο Γιάννης Πάριος. Αυτή η μεγάλη και ιστορική οικογένεια των Κονιτοπουλέων, πάρα πολλοί βρίσκονται μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όπως τους λέμε όλοι οι νησιώτες, είναι η ζωντανή παράδοση της νησιώτικης μουσικής. Μόνο ταλαντούχους και γνήσιους μουσικούς βγάζει εδώ και έναν αιώνα. Ένας από τους τελευταίους είναι και ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος, που συνεχίζει να τιμά με σεβασμό το όνομα, την παράδοση και τις ρίζες της αστήρευτης μουσικής της Νάξου και όλων των Κυκλάδων. Το αποδεικνύει εξάλλου με το βιβλίο του αυτό. Σας το συνιστώ. Καλή επιτυχία, φίλε. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω κάποιους από τους παρευρισκόμενους εδώ στην εκδήλωση και είναι ο Αντώνης Οτζιώτης, πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοτητών. Παρακαλώ, συγχωρήστε με αν δεν λέω κάτι καλά, τα πήρα τώρα τα ονόματα. Εμμανουήλ Σέργης, καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρμαριωτών Φθιώτιδας Ανδρεοπούλου Βάσο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κορονίδος Νάξου Μανουήλ Μουστάκας. Ο κύριος Βασίλης Φραγκουλόπουλος, επίτιμος πρόεδρος Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων. Ο κύριος Σταύρος Πηλιάκος, διδάκτορ στη χορολογία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στο ΤΕΦΑ του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Ιωάννης Προπονάς, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθήνας. Και ο Νικόλαος Μαγκανάρης, δημοτικός σύμβουλος εδώ του Δήμου Γαλατσίου. Φυσικά θα είναι και πολύ περισσότεροι. Αλλά νομίζω το λόγο έχει το τιμόμενο πρόσωπο, ο κ. Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Γεωργιάδης πρώτα. Συγγνώμη, ναι, είναι και ο κ. Γεωργιάδης που θέλει κάτι να πει για το βιβλίο. Μη
μισό λεπτό εγώ. Το βρήκαμε. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι Ικαριώτης, από την Ικαρία. Από την αδελφή Ικαρία της Νάξου, τη βλέπουμε τα βουνά της. Και έχει γράψει σημείωμα μέσα στο βιβλίο. Εγώ μισό λεπτό θα σας αποσχολήσω. Το θέμα είναι για μια άλλη εκδήλωση, αλλά είναι σκόπιμο, το κρίνω σκόπιμο, να ακούσετε ύστερα από όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε εδώ, από τους εξαίρετους ομιλητές, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι στο υποτιθέμενο καινούριο βιβλίο που διδάσκω της μουσικής στο γυμνάσιο, δεν υπάρχει ούτε μια μικρή παράγραφος για όλα αυτά. Ούτε για Κονιτόπουλους που στήριξαν τον Σιώτικο τραγούδι, ούτε για την Άξο, κέντρο του πολιτισμού του Αιγαίου, επί αιώνες τώρα, ούτε καν μια αναφορά στον Ισιώτικο. Βλέπεις cool jazz για τη free jazz. Αύριο δηλαδή τα αναξιωτάκια θα διδάσκονται στην πατρίδα του Κονιτόπουλου, θα διαβάζουν για τη free jazz και στην Ικαρία. Αυτό δεν είναι παράληψη. Θα μας οδηγεί σε έναν αγώνα και πολιτικό και κοινωνικό στο μέλλον. Απλά αυτό ήθελα να ακουστεί. Ευχαριστώ. Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Από εκεί, Βαγγέλη, θα έρθεις επάνω. Από εδώ δεν πειράζει. Το θέμα μου είναι άλλο. Ότι συνήθως πίσω από αυτό το μικρόφωνο βρίσκομαι για να τραγουδάω. Πάντα. και όχι να μιλάω όπως θα πρέπει να το κάνω τώρα, πρώτα απ' όλα, γιατί η τιμή που μου κάνατε είναι τεράστια και σας ευχαριστώ όλους που παρευρεθήκατε εδώ. Ξέρω ότι ήταν κι άλλοι να έρθουν. Μου το είχαν δηλώσει, αλλά για διάφορους λόγους που μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή, δεν κατάφερα να είναι εδώ. Θέλω να πω επίσης ότι ο κύριος Καπούνης ο Δημήτρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου της Ένωσης, έστειλε τηλεγράφημα, μάλλον mail, τα τηλεγραφήματα πια έχουν τελειώσει, τώρα είναι τα mail, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο, να σας πω για το πώς έγινε, πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα για να γράψω αυτό το βιβλίο και αυτό το έργο γενικά. Και σιγά